πέστε μου, δηλαδή, σε σχέση με το τέμενο, πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Εμείς, σαν Μουσουλμανική Ένωση Ελλάδος, κάναμε την αίτηση του 2006 στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Συνεργαστήκαμε στενά με την κυρία Γιαννάκο για να ξέρει τι ζητάμε ακριβώς, γιατί μας είπε ότι δεν γνωρίζουμε το θέμα. Ελάτε να συνεργαστούμε. Συνεργαστήκαμε πολύ δυνατά και είπαμε ότι εμείς δεν θέλουμε καμία πρεσβεία στην Ελλάδα, στην Αθήνα Μουσουλμανική, να ανακατεύεται με το χώρο προσευχής της Αθήνας. Και θέλουμε, όπως είναι η ελληνική εκκλησία, να είναι ελληνικός τέμενος για τους Μουσουλμάνους. Και έτσι πέρασε αυτός ο νόμος στη Βουλή και τον υπογράψανε και αρχίσαμε τη συνεργασία μέχρι ένα στάδιο που είχε σταματήσει και μετά είδες τώρα αυτό που χτίσανε. Δεν μοιάζει καθόλου με χώρο προσευχή. Καθόλου. Όταν μιλάω εγώ, μιλάω σαν ένα άνθρωπο που γεννήθηκα σε μια πόλη στην Αίγυπτο, που την λένε Μπορσάιτ, που είναι η εκκλησία του Άγιου Νικόλα του Μπορσάιτ, είναι μεγαλύτερη από το Άγιο Νικόλα του Πειραιά. Ήθελα ένα χώρο που να ταιριάξει με χώρο λατρεία. Και γιατί δεν μοιάζει με χώρο λατρεία, αυτό τώρα να ρωτήσετε το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, όχι εμάς. Γιατί όταν εμείς είπαμε ότι θέλουμε να γίνει με ελληνικά λεφτά για να μην βάλει κανέναν τον έλεγχο απάνω από τους Ισλαμικά κράτη, δεν το περίμεναμε ότι θα κάνει ένα κωτί σαν αποθήκη του Lidl και άλλος μου λέει, ένας φίλος μου που το έγραψα εγώ στο Facebook, ένας φίλος μου λέει, Ναΐμ, δεν μοιάζει με το Lidl, μοιάζει με τις τουαλέτες που ήταν στην Εθνική Οδό. Μου έβαλε να ψάξω και να βρίσκω ότι αυτές οι εταιρείες που φτιάξαν τις τουαλέτες στην Εθνική Οδό, αυτές οι μεγάλες 5 εταιρείες της Ελλάδος, φτιάξαν αυτό το τετράγωνο χτίριο. Που δεν μοιάζει με τζαμί καθόλου. Όχι μόνο. Και μετά, όταν ας πούμε, ζητήσαμε να είναι ελληνικό τέμενο, δεν ήταν όλο αυτό που βλέπετε τώρα εδώ απάνω να γράφει όλο αυτό το. Δεν ξέρω. Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και λοιπά, δεν υπάρχει κανένας ναός. Υπάρχει τώρα καμία εκκλησία που γράφει όλα αυτά τα πράγματα. Έλατε. Δηλαδή, επειδή είμαστε Μουσουλμάνοι, είμαστε και Έλληνες Μουσουλμάνοι. Εμείς έχουμε υπηρετήσει στο ελληνικό στρατό. Δεν είναι μόνο οι Μουσουλμάνοι μετανάστες και πρόσφυγες, υπάρχουν και Έλληνες Μουσουλμάνοι. Και υπάρχει Έλληνες Μουσουλμάνοι που τον Γιάννη και ο Γιώργο, ο Νικόλα. Έτσι. Δηλαδή, εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα να έχουμε ένα χώρο να μας ανοίξει την καρδιά. Αντί να καταλάβουμε πάλι ότι είμαστε δεύτερη κατηγορία πολίτες με αυτό το που μας παρουσιάζουν σήμερα. Άρα δεν πλήρωσε καμία πρεσβεία τα χρήματα για να... Βέβαια όχι. Όχι. Καμία πρεσβεία για να μην έχει κανένας λόγο εδώ πάνω από το να είμαστε ανεξάρτητοι. Γιατί μάθαμε από τα λάθη που γίνανε στην Ευρώπη. Και έτσι δεν πλήρωσε καμία πρεσβεία Ισλαμική της Αθήνας τίποτα για αυτό το χώρο. Είναι, όπως λένε, από το Έλληνα φορολογόμενο, που είμαστε και εμείς δηλαδή, όχι μόνο οι χριστιανοί και οι μουσουλμάνοι, είναι οι φορολογόμενοι, μετανάστες και οι Έλληνες. Και έτσι δεν θα υπάρχει πρόβλημα από τους ελέγχους, ιδεολογίες και σχολές από τους άλλα κράτη. Να ρωτήσω κάτι. Αυτό το καταφέραμε. Ναι. Αλλά δεν τα καταφέραμε αυτό που είναι γραμμένο όλο αυτό το έσχος που εμείς ζητήσαμε να είναι ελληνικό τέμενος σαν την ελληνική εκκλησία και εσείς βλέπετε ότι δεν υπάρχει καμία ελληνική εκκλησία που γράφει όλο αυτό. Έτσι. Αυτό ζητήσαμε εμείς, αυτή την αίτηση κάναμε το 2006, με αυτό λειτουργήσαμε. Αλλά το αποτέλεσμα δεν ήταν όπως το θέλουμε. Εντάξει, δεν περάζει. Εμείς θα χαρούμε ότι άνοιξε ένα επίσημο. Αυτό είναι μεγάλη δουλειά, ότι να υπάρχει ένα επίσημο τζαμί της Αθήνας. Να ρωτήσω κάτι, επειδή ακριβώς το τονίζετε αυτό. Ξέρω ότι υπάρχουν εκατοντάδες ελληνικές εκκλησίες στον μουσουλμανικό κόσμο. Εγώ σου λέω. Η ερώτησή μου είναι απλή. Μέχρι τώρα, ενώ υπάρχουν εδώ και εκατοντάδες χρόνια εκκλησίες ελληνικές σε μουσουλμανικά κράτη, είναι το πρώτο τέμενο στην Ελλάδα μετά από 200 Όχι, χρόνια. Όχι, το πρώτο επίσημο τζαμί στην Αθήνα. Αυτό λέω, το πρώτο μετά από 200 χρόνια. Στην πρωτόβυσσα, μια ευρωπαϊκή πρωτόβυσσα της δημοκρατίας και του φως που έδωσε σε όλο τον κόσμο, να μην έχει τζαμί
Και είναι το πρώτο τζαμί, λοιπόν. Και αυτό είναι το πρώτο τζαμί. Μέχρι τώρα πού πηγαίναν οι άνθρωποι? Πηγαίναμε κάτω στα επόγεια και στα επόγεια γκαράζ και, και στις ταράτσες και στα μαγαζιά. Έτσι πηγαίναμε τόσα χρόνια. Μάλιστα. Θέλω να πω ότι αυτό είναι το πρώτο που έγινε. Το πρώτο βήμα. Θα κάνουμε τώρα τον αγώνα μας για τα άλλα δικαιώματα για τους Μοσλομάνους. Έχουμε πολλά δικαιώματα που λείπουν αυτή τη στιγμή. Και από τα σχολεία, δεν έχουμε νεκροταφείο ισλαμικό στην Αθήνα, που είναι, έχουμε μισό εκατομμύριο Μουσουλμάνοι στην Αθήνα που δεν έχουμε νεκροταφείο και αναγκαζόμαστε να στείλουμε όποιος έχει λεφτά να πάει πίσω και να μαζέψουμε μεταξύ μας ή να το στείλουμε στο Κομωτινή. Και ύστερα λένε ότι εσείς έχετε σχέση, λέει, με την Κομωτινή. Δηλαδή να έχουμε σχέση με τους πεθαμένους μόνο, να μην συμμετέχουμε στις χαρές όταν έχουμε χαρά. Δηλαδή είναι λίγο τα πράγματα πλέκωνε, λίγο δύσκολα. Και έτσι περισσότερο τώρα αυτή τη στιγμή έχουμε στείλει την περασμένη εβδομάδα δύο, ένας Σύριος και μία από την Ινδονησία στο Κομωτινή. Νεκροταφείο, τα σχολεία, οι αργίες των Μουσουλμάνων πρέπει να αναγνωριστούν ότι είναι αργία, να μην πάρουν τα παιδιά αποσία από το σχολείο και από τα πανεπιστήμια. Όλα αυτά θα τον δουλέψουμε. Δεν είναι μόνο. Εμείς τα ξεχωρίσαμε, λέμε το πρώτο στόχο να γίνει το χώρο προσευχής. Ένας αρκεί. Βέβαια δεν αρκεί. Κοιτάξτε να δείτε. Για μισό εκατομμύριο εσείς πείτε στο ίντερνετ. Εγώ είχα κάνει μια προσευχή στο Ολυμπιακό Στάδιο που ήταν 18.000 άτομα. Έτσι. Ταυτόχρονα υπήρχαν και άλλα άτομα που κάνανε προσευχή στην πλατεία Κουμουδούρο και στην πλατεία Αττικής και σε διάφορες πλατείες και στην τζαμιά. Αυτός ο χώρος που έχει 250 άτομα στις γιορτές, εκτός αν ανοίξουν όλα αυτά για να γίνουν προσευχές εδώ. Την Παρασκευή. Η Παρασκευή εμείς έχουμε το χώρο που παραμένει 400, που παίρνει 400 και 500 άτομα. Έχουμε άλλο χώρο που είναι 1800 και είναι πάλι παίρνει τόσα άτομα. Αυτός τώρα, αν έρθουν τώρα μισή εκατομμύριο Μουσουλμάνοι για να κάνουν προσευχή, την Παρασκευή. Ας το χρονοϊό, θα φύγει το χρονοϊό, δεν θα μείνει. Δεν χωράει. Οι προσευχές των Μουσουλμάνων είναι 5 φορές την ημέρα. Αρχίζει από τις 5 ώρα το πρωί, 12 ώρα το μεσημέρι, 3 ώρα το απόγευμα και 5.30 και 8. Πώς να πάει κάποιος, εγώ παραδείγματος χάρη μένω Ηλιούπολη. Πώς να έρθω από την Ηλιούπολη εδώ 5 φορές την ημέρα? Άρα πρέπει αυτοί που λένε αυτό το λαϊκισμό και τον ακροδεξιό, πρέπει να κλείσουν, να σκεφτούν τι λένε και να είναι λίγο πρακτικοί και να δουν πώς είναι τα πράγματα. Shit, my love.